την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ προανήγγειλε ο επικεφαλής της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, σημειώνοντας ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού δεν μπορεί πλέον να απορροφά τις επιβαρύνσεις. Έρχονται καινούργιες αύξησεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Δεν πειράζει, άστον άστον, ήταν μετά έχουν συγκεκριμένοι. Τρούνε, διαρθούνε, κοπέλα μου, το ίδιο πράγμα είναι. Και στα λίγα και στα πολλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Άμεση ήταν η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ότι αυξήσεις δεν πρόκειται να υπάρξουν. Η τιμή του ρεύματος έχει μειωθεί το 17 και το 18 με βάση τη Eurostat στην Ελλάδα εξαιτίας του ανταγωνισμού. Αυτό έχει βελτιώσει τις τιμές, έχουν πέσει οι τιμές και οι ΔΕΗ κάνει εκπτώσεις για αυτό το λόγο, για να κρατάει το νοικοκυριό, άρα η τιμή του ρεύματος κατηγορηματικά δεν θα αυξηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαραίοντα, ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται, είναι η ΔΕΗ να ενσωματώσει στα τιμολόγια ρήτρα ρήπων ή οριακής τιμής. Παράλληλα, εξετάζεται και η μείωση του ποσοστού έκπτωσης για τους συνεπείς στις πληρωμές καταναλωτές, που σήμερα είναι 15%. Ό,τι να κοπεί, ας κοπεί, και ό,τι να μπει, ας μπει. Η γνώμη μου είναι οι αυξήσεις να δοθούν σε νέους ανθρώπους να πιάσουν δουλειά και να μειώσουν τη φορολογία. Ναι, αλλά εντάξει, το έχουν παρακάνει όμως. Πρέπει να το υποστούμε γι' αυτό. Έχουμε υποστεί πάρα πολλά. Θα υποστούμε γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Στο μεταξύ, έκπτωση θα έχουν οι πελάτες της ΔΕΗ που θα επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά, απαλλασσόμενοι έτσι από την επιπλέον χρέωση του 1 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους λογαριασμούς που εκδίδονται στο χαρτί. Σχεδιάζουμε όποιος εγγραφεί στον ηλεκτρονικό λογαριασμό και παίρνει μόνο ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να έχει όφελος 1 ευρώ για κάθε διμηνιαίο λογαριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα 7 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ, οι 800.000 έχουν επιλέξει μέχρι σήμερα τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, ενώ στόχος είναι το πλήθος τους να αυξηθεί στα 2 εκατομμύρια έως το τέλος του χρόνου. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει. Να, τώρα μαζέψαμε χρήματα, να πληρώσαμε τόσα πολλά. Πού να τα βρει ο κόσμος? Δηλαδή όλα αυξάνονται, οι μισοί πέφτουν, ο γιος μου μοιράζει καφέδες με το διανομέας και δεν τη βγάνει. Και πρέπει να πληρώσω εγώ το λογαριασμό για να μπορεί να αντέξει.